Υπάρχει περίπτωση να μην έχει φτάσει ακόμα στα χέρια της αστυνομίας. Ναι, υπάρχει μια πρώτη πληροφόρηση, αλλά επειδή δεν το έχω ακόμα διασταυρώσει, είναι καλύτερα να δούμε λεπτομέρεια τι έχει γίνει και μετά προβούμε σε κάποια δήλωση, κύριε Χατζηγόστα. Άρα υπάρχει ενημέρωση στην αστυνομία, απλώς θέλετε να κάνετε ολοκληρωμένη τοποθέτηση όταν έχετε δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Όχι, εγώ εννοώ ότι έχω ενημερωθεί όχι από την αστυνομία, γι' αυτό δεν μπορώ να σας αναφέρω οτιδήποτε. Μάλιστα. Η αστυνομία λοιπόν θα αναλάβει και θα ενημερώσει όταν και εφόσον διερευνηθεί το περιστατικό. Φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποια καταγγελία, θα ενημερωθούμε και πολύ πιθανότητα να το αναφέρουμε. Πάμε στα της απόπειρας φόνου τώρα στην έγκομη. Δύο άτομα. Ναι, δώστε μας λίγο την εικόνα που προσανατολίζεται η αστυνομία. Καταρχάς, έχουμε και δικαστήριο σήμερα με δύο πρόσωπα, ενώ παραδόθηκε πριν από λίγη ώρα και τρίτο. Ναι, ακριβώς. Να διευκρινίσουμε κάτι, επειδή υπάρχει μια παρεξήγηση. Χθες είχαν εκδοθεί 4 εντάλματα σύλληψης εναντίον εισάριθμων προσώπων. Το τέταρτο είχε εκδοθεί αργότερα, γι' αυτό ίσως και δεν είχαν ενημερωθεί στις δημοσιογράφοι. Πρόκειται για 4 πρόσωπα. Το ένα από αυτά είχε συλληφθεί χθες στην επαρχία Λάρνακας, ηλικίας 42 ετών. Μαζί του συνελήφθηκε και ένα δεύτερο πρόσωπο, ηλικίας 43 ετών, ο οποίος το συνόδευε. Γι' αυτό φορά αδίκημα συνεργός μετά τη διάπραξη του κακουργήματος. Και σήμερα, όπως πολύ σωστά είπατε, λίγο μετά τις 10, έχει παραδοθεί ο 44χρονος. Οπότε εκκρεμούν ακόμα 2 εντάλματα σύλληψης για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Άρα συνολικά ήταν 5, όχι 4. 4, απλά ο 5ος προέκυψε στην μετά πορεία. Τη σύλληψη του ενός από αυτούς. Μάλιστα. Και λοιπόν, πού προσανατολίζεστε? Καταρχάς, έχει ολοκληρωθεί το δικαστήριο για τα δύο πρόσωπα που οδηγήθηκαν? Δεν έχω πληροφορία αν έχει ολοκληρωθεί. Ήταν στις 11 το δικαστήριο. Έχω μεταφερθεί τα δύο πρώτα πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί χθες. Αυτό που διερευνούμε είναι η απόπειρα φόνου, συνωμοσία για φόνο, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου, όπλου και εκρηκτικών υλών. Είναι πάρα πολύ σοβαρά δικήματα. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα πρόσωπο τραυματισμένο ηλικίας 30 ετών, αλληλοδαπός, ο οποίος είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Κινδυνεύει η ζωή του, είναι σε κρίσιμη κατάσταση σταθερή ή σε κρίσιμη κατάσταση? Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια της διερεύνησης. Αυτό που θα ψάξουμε και μετά την ολοκλήρωση της προσωποκράτησης, θα ξεκινήσει η διερεύνηση λεπτομερέστατα για να διαπιστωθούν τα αίτια και τα κίνητρα που οδηγήσαν τα πρόσωπα αυτά να προβούν στην πράξη αυτή. Για τα δύο πρόσωπα τα οποία καταζητούνται ακόμη, πού προσανατολίζεστε? Κοιτάξτε, γίνονται εκτεταμένες εξετάσεις σε όλες τις περιοχές που έχουν πληροφορήσει ότι πιθανόν ή ενδεχομένως τα βρίσκονται. Έχουν ενημερωθεί όλα τα μέλη μας σε όλη την Κύπρο για να προβούν σε εξετάσεις για τυχόν εντοπισμό των πρόσωπων αυτών. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή και οι εξετάσεις πρέπει να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Μάλιστα. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Ανδρέου, για το βρέφος, μιας και σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Το 13 ημερών μωράκι, το οποίο νοσηλεύεται με ενδεχόμενο